Στις 27 Ιανουαρίου του 1914 γεννιέται στη χώρα της Άνδρου η Νίκη, δεύτερο παιδί του καπετάνιου Λεωνίδα Καριστινάκη και της Μίνας Πολέμη, που κατάγονταν από οικογένεια εφοπλιστών. Όταν στα 1917 το σπίτι της Άνδρου παίρνει φωτιά, η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα. Η Νίκη τελειώνει το γυμνάσιο στο Αρσάκιο και στα 16 της χρόνια ξεκινάει προπαρασκευαστικά μαθήματα ζωγραφικής. Το 1931 δίνει εξετάσεις και περνάει στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου παρακολουθεί μαθήματα κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως ο Μαθιόπουλος, ο Αργυρός και ο Παρθένης. Στον τελευταίο χρόνο των σπουδών της, ερωτεύεται τον νεαρό συγγραφέα Δημήτρη Ροδόπουλο, που με το ψευδώνυμο Μιχαραγάτσης έχει μόλις ξεκινήσει μια λαμπρή σταδιοδρομία στη λογοτεχνία. Στα 1935 η Νίκη καταλείπει τις σπουδές της και τον παντρεύεται. Μετά από ένα χρόνο γεννιέται η κόρη του η Μαρίνα και η Νίκη τώρα αφοσιώνεται αποκλειστικά στην οικογένειά της. Ζώντας με έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς μας, η Νίκη Καραγάτση έρχεται σε επαφή με τους σημαντικότερους διανοούμενους και πνευματικούς ανθρώπους της εποχής, τους εκπροσώπους της λεγόμενης γενιάς του 30. Η ίδια άλλωστε, στα χρόνια που φοιτούσε στη Σχολή Καλών Τεχνών, είχε γνωρίσει ζωγράφους, γλύπτες και χαράκτες, που έμελε να γίνουν οι μεγάλοι δημιουργοί της δεκαετίας του 50 και του 60 και αυτοί που θα διαμόρφωναν το πνευματικό τοπίο στη χώρα μας. Βέβαια η Νίκη δεν ακολούθησε τη δική τους καλλιτεχνική πορεία. Οι οικογενειακές της υποχρεώσεις δεν της έδιναν κανένα περιθώριο να ασχοληθεί με τη ζωγραφική που τόσο αγαπούσε. Η ίδια όμως δεν ξέχασε ποτέ τα όνειρά της και πάντα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να τα κάνει πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές και καθώς η κόρη της έχει μεγαλώσει και δεν χρειάζεται τόσο τη φροντίδα της, η Νίκη ξεκινάει τη ζωή της με καινούριους στόχους. Αποφασίζει να παρακολουθήσει μαθήματα χαρακτικής στο εργαστήρι του Κεφαλινού. Μετά από μερικούς μήνες όμως τα εγκαταλείπει για να αφοσιωθεί στην αγαπημένη της ζωγραφική. Είναι η εποχή που το σπίτι των Καραγάτσιδων φιλοξενεί καθημερινά σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος. Τα φαγητά και τα γλέντια διαδέχονται σοβαρές συζητήσεις για την πορεία της τέχνης, για την αξία της παράδοσης, για την ανάγκη επιστροφής στις ρίζες. Η Νίκη συναναστρέφεται με όλους αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς, οι κουβέντες τους την κάνουν να αγαπήσει τη λαϊκή τέχνη και την αρχιτεκτονική, να καταλάβει τη σημασία της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ίδια κάνει τώρα παρέα με τους παλιούς της συμμαθητές, τον Μόραλη, τον Τζαρούχη και τον Διαμαντόπουλο, αλλά και με τον Βασιλείου και τον Εγκονόπουλο, καταξιωμένους δημιουργούς της γενιάς της που θα την επηρεάσουν στο έργο της και γενικότερα θα την προσανατολίσουν πνευματικά. Η γενιά τους έχει αμφισβητήσει τα διδάγματα των δασκάλων της και έχει ανοίξει τους δικούς της δρόμους στη ζωγραφική με κοινό στόχο τη μελέτη της ελληνικής ζωγραφικής παράδοσης από την αρχαιότητα, τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο μέχρι τη λαϊκή αγιογραφία και ζωγραφική του 19ου και του 20ου αιώνα. Για μια δεκαετία περίπου, η Νίκη ζωγραφίζει στο ατελιέ της με έντονες επιδράσεις στο έργο της από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, οι πίνακες της όμως δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί στο κοινό. Το 1956 αποφασίζει να κάνει την πρώτη αναδρομική της έκθεση. Οι καλές κριτικές, η θετική ανταπόκριση του κοινού και κυρίως ο ενθουσιασμός των συναδέλφων της την ενθαρρύνουν να συνεχίσει το έργο της.
Ο ίδιος ο άντρας της, ο Καραχάτσης, σχολιάζει επενετικά τους πινακές της και εκείνη, παίρνοντας δύναμη και κουράγιο από τα λόγια του, κλείνεται στο εργαστήριό της και δουλεύει ακατάπαυστα. Αυτός όμως που τη συμπαραστέκεται με όλη του την ψυχή αυτά τα χρόνια είναι ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Η σχέση τους γίνεται πολύ στενή. Συχνά τα απογεύματα η Νίκη πηγαίνει στο ατελιέ του και τον παρακολουθεί να ζωγραφίζει. Συζητούν για ζωγραφική και κάποιες φορές τον βοηθάει όταν ετοιμάζει σκηνικά και κοστούμια. Στα 1960 ο Καραχάτσης πεθαίνει από έμφραγμα. Η Νίκη απογοητευμένη εγκαταλείπει προσωρινά τη ζωγραφική και ξαναρχίζει μετά από 5 χρόνια όταν η κόρη της παντρεύεται τον Αμερικανό ζωγράφο Φίλιππο Τάρλοου και γεννιέται ο μονάκριβός της εγγονός ο Δημήτρης. Στο μεταξύ το Γενάρη του 1961 η Νίκη μαζί με την κόρη της που θέλει να σπουδάσει καλές τέχνες στο Παρίσι βρίσκεται στη Γαλλία. Πρόκειται για μια γόνιμη περίοδο στη ζωή της, γιατί επισκέπτεται μουσεία και εκθέσεις, κάνει παρέα με καλλιτέχνες, γνωρίζει τα καινούργια ρεύματα που έχουν κατακλείσει την Ευρώπη από τις αρχές του 20ου αιώνα, η ίδια όμως δεν φαίνεται ενθουσιασμένη με την μοντέρνα τέχνη που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των καλλιτεχνικών κύκλων. Όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, κουβαλάει στις αποσκευές της μια μεγάλη παρακαταθήκη από αυτά που γνώρισε και έμαθε στο Παρίσι. Μέσα στο μικρό της ατελιέ όμως, συνεχίζει να ζωγραφίζει με το ίδιο ελληνικό χρώμα και την ίδια αγάπη για τον τόπο της και τους ανθρώπους. Πολλοί μελετητές της ζωγραφικής της μιλούν για συγγένειες στο έργο της, μεγάλους ζωγράφους όπως ο Μαρκέ, ο Λαμπουρέ, ο Λονουά, ο Λεφρέ και ο Κορνό. Και βέβαια οι επιρροές της είναι φανερές. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει το άρωμα της ελληνικότητας και της παράδοσης που αποπνέουν οι πίνακες της Καραχάτση. Η ίδια αγαπά με πάθος κάθε έκφραση της ελληνικής λαϊκής ψυχής, έτσι που στον ελεύθερο χρόνο της κατασκευάζει παραδοσιακές κούκλες, στείνει θέατρο σκιών και παίζει με τις ώρες καραγκιόζη για τον εγγονό της και την παρέα του. Το Μάρτιο του 1969, σε μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα μας, όταν στην κυβέρνηση βρίσκεται η δικτατορία, η Νίκη παρουσιάζει τα έργα της σε μια από τις μεγαλύτερες γκαλερί της Αθήνας, στην Ώρα, μαζί με άλλους τρεις ζωγράφους. Στα 1974, την εποχή της μεταπολίτευσης για την Ελλάδα, η Νίκη θα παρουσιάσει άλλες δύο ατομικές της εκθέσεις στην ίδια γκαλερί, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες που απολαμβάνουν τα έργα της. Η Νίκη αυτή την περίοδο θα παράγει τα περισσότερα έργα της και θα διαμορφώσει το προσωπικό της ύφος στη ζωγραφική. Η ασθένεια όμως που την ταλαιπωρεί κάποια χρόνια τώρα θα την αναγκάσει να σταματήσει το δημιουργικό της έργο. Το Δεκέμβριο του 1986, ταλαιπωρημένη από την αρρώστια της, πεθαίνει στο σπίτι της στην Αθήνα, έχοντας αφήσει ένα πλούσιο έργο στη ζωγραφική, όπου αποτυπώνονται τόποι, πρόσωπα και πράγματα αγαπημένα, που την σημάδεψαν και την ενέπνευσαν στους πίνακές της. Από τα πρώτα της έργα, στις αρχές της δεκαετίας του 50, ως το τέλος της ζωής της, η Νίκη Καραχάτση έμεινε πιστή στη ζωγραφική, που αναπαριστά πρόσωπα και πράγματα, που απεικονίζει αναμνήσεις και περιστατικά από το κοινωνικό και οικογενειακό της περιβάλλον. Στους πίνακές της κυριαρχούν τα τοπία, η φύση και οι άνθρωποι της πατρίδας της, της Άνδρου. Οι σκηνές από την καθημερινότητά τους απεικονίζονται στο έργο της με απλότητα και ειλικρίνεια. Στιγμιότυπα και περιστατικά από τη ζωή των λαϊκών ανθρώπων αποτυπώνονται με αγάπη, αλήθεια και αμεσότητα. Με διάθεση ρομαντική, η Καραχάτση προσπαθεί να συγκρατήσει μέσα στο ζωγραφικό της κάδρο τις μικρές ιστορίες των ανώνυμων ανθρώπων, τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις τους.
Η ευαισθησία της και η τρυφερότητά της είναι φανερή στην απόδοση των προσώπων. Η νοσταλγία εναλλάσσεται με το χιούμορ και η ζωγραφική της αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την παράδοση και την ελληνικότητά μας. Η διάταξη των προσώπων στους πίνακές της θυμίζει ερασιτεχνική φωτογραφία, έτσι όπως τα βλέπουμε να βρίσκονται τυχαία μέσα στο χώρο, χωρίς να είναι στημένα ή να παίρνουν πόζες. Όσο για τα χρώματα, χρησιμοποιεί κυρίως τα γεώδη, αποφεύγει τις χρωματικές υπερβολές και γενικότερα διαμορφώνει ένα προσωπικό ύφος που την κάνει να διαφέρει από τους ζωγράφους της γενιάς της. Η παρατηρητικότητά της είναι μεγάλη, έτσι που οι μορφές και οι χώροι αποδίδονται με τρομακτική σημασία στη λεπτομέρεια. Παράλληλα, η ψυχολογική της διείσδυση στα πρόσωπα είναι βαθύτατη, έτσι που καταφέρνει να ανασύρει και να αποκαλύψει τα συναισθήματα, τις ανησυχίες τους και όλα όσα τους απασχολούν. Σε πολλά από τα έργα της βλέπουμε τον εγγονό της, τον Δημήτρη, που παρουσιάζει με μια αγάπη και με μια μοναδική τρυφερότητα. Άλλωστε, η ίδια στους περισσότερους πίνακές της ζωγραφίζει πρόσωπα που στην πορεία της ζωής της γνώρισε και αγάπησε και που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα με τη ζωντάνια και την αλήθεια που κουβαλάνε στις μνήμες όλων μας. Η Νίκη Καραγάτση άφησε πίσω της ένα πλούσιο έργο, όπου διασώζονται πρόσωπα και πράγματα του παρελθόντος, ξεχασμένα στη σημερινή εποχή. Ταυτόχρονα απεικονίζει με ένα μοναδικό τρόπο σκηνές από τις ζωές των λαϊκών ανθρώπων, έτσι που ο σημερινός θεατής των έργων της να μπορεί να γνωρίσει την εποχή, να μελετήσει την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Με άλλα λόγια, στους πίνακές της συνθέτει ένα μοσαϊκό που προσφέρεται για γνωριμία με την ελληνική παράδοση και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Φανερώνει την αγάπη της για τα μικρά, καθημερινά πράγματα της ζωής μας, καθώς και για τους αγνούς, λαϊκούς ανθρώπους του νησιού της.